Γνωρίζετε βέβαια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σε μια περίοδο πανδημίας, παλαιότερα οικονομικής κρίσης, υγειονομικής κρίσης τώρα χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, οι οποίοι τους την παρέχουν αυτή την ψυχολογική βοήθεια απλόχερα. Θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Εμμανουήλ Καναβάκη. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Νομούλας Ιθίου. Κύριε Καναβάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα. Να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για αυτή την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας είναι δημιούργημα του πλησίματος του ψυχιατρίου Χανίων το 2006. Τότε στον Ομόλο Σιθίου δεν υπήρχε καμία ψυχιατρική δομή για να στηρίξει τους ψυχικά ασθενείς και ήμασταν η πρώτη μονάδα που δημιουργήθηκε το 2006 και λειτουργεί μέχρι και σήμερα ενεργά. Οπότε, κύριε Καναβάκη, αναφερόμαστε και κάνουμε λόγο για μία κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Δηλαδή, μία κινητή μονάδα η οποία επισκέπτεται νοσοκομεία, ιατρία και κέντρα υγείας. Όχι μόνο τα νοσοκομεία και ιατρία. Ναι. Όχι μόνο, αλλά πηγαίνει οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη βοήθειας, παροχής βοήθειας. Που σημαίνει ότι πάμε και στα κατοίκον επίσκεψη στους ασθενείς, αλλά και στους χώρους εκείνους τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι να χρειάζονται βοήθεια. Δεν υπάρχει χώρος που να μην έχουμε προσεγγίσει. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις καταγράφεται αυτή η βοήθεια που πιθανότατα να χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι? Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με συνήθως με οξείες κρίσεις και οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλον τρόπο. Ουσιαστικά λοιπόν η κινητή μονάδα προσφέρει κοινωτική ψυχιατρική φροντίδα και σκοπό έχει την αποτροπή της νοσηλείας του ασθενή με ακούσιο τρόπο στην ψυχιατρική κλινική. Μάλιστα. Οπότε συνεργάτες μας στην κοινότητα είναι όλοι οι φορείς, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι το δικαστικό σώμα, είτε είναι η κοινότητα, είτε είναι η εκκλησία. Είτε είναι πρόσωπα που κύρους τα οποία συνεννοούνται μαζί μας ή και συνεργαζόμαστε μαζί τους για να τους στηρίξουμε. Κύριε Καναβάκη, κινείστε αποκλειστικά και μόνο στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου? Η άδεια μας, ναι. Η άδεια λειτουργίας είναι αποκλειστικά για όλο τον νομό Λασιθίου. Για όλο τον νομό Λασιθίου. Τα περιστατικά σε μία περίοδο υγειονομικής κρίσης, το τελευταίο δεκάμηνο, έχουν αυξηθεί? Εκείνο που έχει, νομίζω, ενδιαφέρον να σας πω είναι ότι από την αρχή της λειτουργίας μας μέχρι και σήμερα έχουμε δει περίπου το 12% του πληθυσμού του νομού Λασιθίου. Δηλαδή το 12% του πληθυσμού του νομού Λασιθίου χρειαζόταν βοήθεια πάνω σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης? Ναι, έχει καταγραφεί μέχρι τώρα το 12%. Μάλιστα, το 12%. Από την εμπειρία σας, δεν ξέρω πώς κάνω λάθος εγώ, είναι ένα ιδιαίτερο υψηλό ποσοστό. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Φυσικά και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, γιατί θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, πριν μια δεκαετία, όπου το ποσοστό ήταν 6-8%, σε εμάς τώρα έχει καταγραφεί, φτιάχνουμε τις 8.000 φακέλους, που σημαίνει ότι 8.000 άνθρωποι, 8.000 οικογένειες έχουν προσεγγίσει τη μονάδα. Ηλικιακές ομάδες που χρειάζονται περισσότερο βοήθεια έχουμε στοιχεία? Η κινητή μονάδα ασχολείται από παιδιά μέχρι όσο πάει. Μάλιστα. Σε σχέση με την πανδημία που με ρωτήσατε, υπάρχουν δύο φάσεις της πανδημίας. Η πρώτη φάση που ήταν με την έναρξη της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας το Μάρτιο και Απρίλιο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε το εξής, ότι την πρώτη περίοδο όπου είχαμε το απαγορευτικό, είχαμε την απόλυτη ύφεση των συμπτωμάτων στην κοινότητα. Εδώ βγάλετε. Πάμε τώρα στη δεύτερη περίοδο που ξεκίνησε που δεν ξεκίνησε τώρα, που ξεκίνησε λίγο από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο και μετά, μέχρι και θα λέγαμε μέχρι και την καραντίνα, πρέπει να σας πω, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη έξαρση. Μάλιστα.
Τι παρατηρούμε τώρα. Τώρα πάλι με την καραντίνα η οποία έχει γίνει, παρατηρείται στην κοινότητα μία ύφεση της σωματολογίας. Και εδώ πρέπει να σας πούμε ότι επειδή η κοινωνική μονάδα ασχολείται πέρα από τα παιδιά και τους εφήβους και με την ενδοοικογενειακή βία, δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας στο νόμο Λασιθίου. Μάλιστα. Γιατί ακούγεται πώς συνδέεται η οικοδομική βία στη διάρκεια της καραντίνας. Επειδή εμείς καταγράφουμε τα δεδομένα και είμαστε η μόνη η μονάδα που υποστηρίζει την οικογενειακή βία, τους ανθρώπους υπόκεινται αυτή τη βία, δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση. Έχουμε λοιπόν τις δύο φάσεις που παρατηρείται. Είχαμε σοβαρές επιβαρύνσεις τους τελευταίο τρίμηνο. Μάλιστα. Κύριε Καναβάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία που μας παραθέσατε. Προέκυψαν πολλά συμπεράσματα και ας ελπίσουμε ότι τα περιστατικά, τα οποία θα χρήζουν βέβαια της δικής σας παρέμβασης και βοήθειας, θα μειωθούν το επόμενο διάστημα. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, εάν οι άνθρωποι προσπαθήσουν για το καλύτερο. Να είστε καλά, κύριε Καναβάκη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.